πάλι τον πρόεδρο των σωματείων χορογράφων μαζί μα. Και αυτό δεν το άκουσα. Γιατί είναι εδώ ο πρόεδρο. Έχω τη χαρά. Δεν είσαι πρόεδρος, δεν είσαι πρόεδρος. Έχω τη χαρά πέρα από ο πρόεδρο και πέρα από ο χορογράφο να είναι και πολύ φίλοι μου. Οπότε έχω την ευτυχία. Του ζήτησα να με βοηθήσει σε αυτή την. Φέτος έκανα αυτό το τόλμημα. Η αγκαλιά του Ιδρύματος Κακογιάννης μου ζήτησε, άνοιξε για μένα και μου ζήτησε να φιλοξενήσει έργα μου με σχέδιά μου πάνω στους άνθρωπους του Ηρακλή. Σχέδια εγώ στουμιών, σχέδια που είχα κάνει για βιβλία. Πάνω στον άνθρωπο, πάνω στους άνθρωπους του Ηρακλή, πάνω στον υπέροχο μοναδικό ήρωα. Τον ημίθεο. Οπότε, μετά από αυτή την ανάθεση, αμέσως ήρθε στο μυαλό μου ο Πέτρος, που είναι πολύ πολύ φίλος μου και τον εκτιμώ και πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη, και ήθελα να με βοηθήσει σε ένα δρόμενο που θα παραπέμπει στην έκθεσή μου μετά. Δηλαδή, θα ήθελα να υποδεχτούμε και να υποδεχτούμε το κοινό της έκθεσης με αυτό το δρόμενο. Και να παντρέψουμε κατά κάποιο τρόπο πολλές τέχνες μαζί. Ηθοποιός, σκηνογράφος, ναι. Ζωγράφος, μουσικός, κάτι άλλο. Δεν ξεχάσει τίποτα. Είναι ξέρω ηθοποιός που μου αρέσει πολύ να κινούμε, να χορεύω. Άρα πάμε και στο χορεύτρια. Χωρίς να είσαι χορεύτρια. Okay. Ναι, εντάξει. Εκφράζομαι μέσα από την κίνηση, εκφράζομαι μέσα από το λόγο, εκφράζομαι μέσα από το χρώμα, μέσα από την ακουαρέλα που με εξετρελαίνει η διαφάνειά της, η καθαρότητά της, το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει στο χαρτί, στο άσπρο χαρτί. Εξετρελαίνομαι με τα χρώματα αυτά, έτσι όπως μπαίνει το ένα χρώμα μέσα στο άλλο και δημιουργεί ένα σύμπαν μαγικό. Αυτό μου αρέσει στην ακουαρέλα, ότι μπορεί να με βοηθήσει να φτιάξω περιβάλλοντα και όντα που υπάρχουν στη φαντασία μας. Άρα το δρόμενο αυτό είναι γοητευτικό. Έχει και χώρο μέσα. Έχει κίνηση. Εντάξει, χώρο δεν θα το έλεγα. Ουσιαστικά είναι έκφραση. Ναι. Τώρα εκφραζόμαστε και που καθόμαστε. Εκφραζόμαστε και που περπατάμε. Εκφραζόμαστε και που κινούμαστε. Όλα τα κάνουμε. Και τι κάνει εδώ ο πρόεδρος. Γιατί μένω εγώ στο πρόεδρος. Ο χορογράφος. Ναι, έχει την εκφραζόμαστε. Ένας από τους παλιότερους χορογράφους και λοιπά και λοιπά. Ναι, είμαστε δύο φιλαράκια, δύο καλλιτέχνες που συνομιλούν. Και έχουν ένα αποτέλεσμα που θα το δει το κοινό με το καλό στις 12 του μήνα. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Με λένε ότι είμαι πολύ επιλεκτικός. Ότι θα μπορούσα να κάνω περισσότερες δουλειές από αυτές που κάνω. Λοιπόν, να πω ότι εγώ δεν μπορώ να εμπνευστώ από έναν ηθοποιό ή από έναν χορευτή, αν δεν το θαυμάζω. Mm. Και σε αυτή την περίπτωση είμαι πολύ ευτυχισμένος, διότι έχω ένα πλάσμα που πέρα από την αγάπη μου σαν άνθρωπο, σαν τη Χριστίνα, ως προσωπικότητα, θαυμάζω σαν ζωγράφο, θαυμάζω σαν ηθοποιό, θαυμάζω σαν καλλιτέχνη, αυτό το ολοκληρωμένο πλάσμα που είναι της τέχνης. Μόνο γι' αυτό είμαι χαρούμενος, γιατί έχουμε συναντιόμαστε σαν συνεργάτες στα έργα της Κάρμα. Έκανε και τη σκηνικά και κοστούμια σε δικές μου συνεργασίες στην Κέρκυρα. Αλλά είναι η πρώτη φορά μετά από το 2005. Συγκεκριμένη η συγκυρία και αυτή. Ναι, ναι. Και κλείνουμε σήμερα ακριβώς ένα χρόνο από την πρεμιέρα μας στην Κίνη. Λοιπόν, και είχαμε να συνεργαστούμε μαζί, την έχω σαν έμπνευση από τον Εδουάρδο που είχαμε κάνει το 2005. Τότε ήταν η πρωταγωνιστριά μας στο έργο. Τώρα λοιπόν, μετά από αυτά τα χρόνια, μετά από αυτά τα 10 χρόνια, έχω την ευτυχία να την έχω ξανά στα χέρια μου με την εμπιστοσύνη που τη έχω και με την εμπιστοσύνη που με έχει και συνδημιουργούμε αυτό το δρόμενο. Δηλαδή, βάζουμε ο καθένας την ενέργεια, τις ιδέες του, την ομορφιά που βγάζει η σκέψη του. Και νομίζω ότι θα φωτίσουμε μια άλλη πλευρά της Χριστίνας. Της Χριστίνας τη στιγμή που δημιουργεί. Γιατί οι θεατές με την έκθεση βλέπουν το αποτέλεσμα, το σκίτσο. Με τις παραστάσεις βλέπουν το αποτέλεσμα. Το ενδυματολογικό και το σκηνογραφικό. Δηλαδή, αφού έχουν πέμπει οι ράφτρες, η τεχνική, έχει μπει η Χριστίνα να κάνει το φινίρισμα. Εδώ λοιπόν θα δει ο θεατής αυτό το δρόμενο την πρωτογενή φάση της Χριστίνας. Η Χριστίνα που αρχίζει να αντιμετωπίζει ένα κείμενο και πώς αυτό το κείμενο της γεννά τα χρώματα και τη φόρμα. Και θα έχουμε στην παρέα μας έναν υπέροχο μουσικό, τον Μιχάλη Πορφύρη. Και είναι και αυτό πολύ σημαντικό για μας. Για μένα. Είναι σπουδαίος Πανελληνίος και πανευρωπαϊκά γνωστός. Έχουμε ξανασυνεργαστεί και άλλες φορές σε δρόμενα και είναι αυτός που θα βάλει την οριστική την ελιά. Αυτό που κάνουμε εμείς, έρχεται και γονιμοποιεί τον Μιχαήλ, ο οποίος αυτοσχεδιάζει τζαμάρι πάνω στην κίνηση και στα λόγια της Χριστίνας. Αυτό είναι
το όμορφο. Είναι και στη, και στη δράση. Στην δράση ουσιαστικά τη Χριστίνα, γιατί αυτό είναι αυτό που. Ναι, δεν το έχω καταλάβει. Να σου πω κάτι. Φαντάζομαι ότι σαν να έχει μια ορχήστρα jazz που αυτοσχεδιάζουν, τζαμάρουν πάνω σε μια ιδέα. Mm. Λοιπόν, αυτό που θα δει είναι ο λόγο του Ευρυπίδη με τα χρώματα, τα υλικά τη Χριστίνα. Πώ η Χριστίνα προτείνοντα ήχου. Θα τα πιάνει ο Μιχαήλ, θα τα κάνει μουσική και πώς ο Μιχαήλ θα προτείνει μελωδίες και πώς θα τζαμάρει η Χριστίνα να τα αποκλίνει τους ήχους του σώμα της. Είναι τζαμ. Είναι μια τζαζιά. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς.